Πέρα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στην κατασκευή του αγωγού όσο και στα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτόν, πολλά είναι τα αντισταθμιστικά ωφέλη από τη διέλευση του αγωγού ΤΑΠΑ από τη Θράκη, επισημαίνει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Γεωργία Ανδρέου, αρκεί η τοπική κοινωνία να κινηθεί έγκαιρα και συντονισμένα. Πέρα των θέσεων εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθούν, υπάρχουν και τα ωφέλη από την επαφή των επιχειρήσεων με την περιοχή όλη εκείνη, δηλαδή είναι μια ευκαιρία για εξαγωγές, είναι μια ευκαιρία επίσης για τις τεχνικές εταιρείες να μπορέσουν να αναπτυχθούν προς την περιοχή εκεί, γιατί μπορεί να γίνει το εφαλτήριο ακόμα και για τις κατασκευαστικές εταιρείες τις ελληνικές και μέχρι την Άπο Ανατολή. Αυτά είναι έτσι σε μεγάλο υπάρχουν έκταση, ας πούμε, τα ωφέλη. Μάλιστα, όπως τονίζει η κυρία Ανδρέου, η εγρήγορση της τοπικής κοινωνίας πρέπει να είναι άμεση, προκειμένου τα ωφέλη να μην τα καρποθούν άλλες περιοχές, όπως έγινε με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, ο οποίος βέβαια δεν προχώρησε, όπως τη συμφωνία έμενε εκτός η Θράκη παρά τη διέλευσή του από την περιοχή και τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα καρπωνόταν η Πελοπόννησος. Επειδή υπάρχει πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, από την ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει το έργο αυτό, να υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι τοπικοί φορείς να καθίσουν, να μαζέψουν, να σκεφτούν, να εκφραστούν με προτάσεις, τόσο για τον περιορισμό οποιονδήποτε επιβαρύνσεων από, ή οχλήσεων από ένα τέτοιο μεγάλο έργο στην περιοχή μας, αλλά και πώς θα αποκομίσουν τα δυνατότερα περισσότερα ωφέλη για την περιοχή μας. Είναι δηλαδή ένα θέμα, ένα στίβος διαπραγμάτευσης και πρέπει άμεσα η τοπική φορείς, η τοπική κοινωνία να υποβάλει προτάσεις, να διεκδικήσει για την περιοχή μας τα καλύτερα. Για να μην την πάθουμε όπως σε προηγούμενη φορά με έλευση άλλου αγωγού και άλλες συμφωνίες στις οποίες ένα μεγάλο μέρος από τα αντισταθμιστικά ωφέλη, αν όχι εξ ολοκληρού, της περιοχής της έλευσης του αερίου στην περιοχή μας μετατέθηκε στην Πελοπόννησο. Θα αγωνιστούμε επομένως οι φορείς εδώ με προτάσεις ό,τι περισσότερο και καλύτερο για την περιοχή μας. Βέβαια, προς το παρόν ο αγωγός αφορά στη μεταφορά, ωστόσο είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξει συζήτηση για τη χρήση του φυσικού αερίου αλλά και άλλων μορφών οικονομικής θέρμανσης στην περιοχή. Εδώ τώρα μπαίνει ένα άλλο θέμα, αυτό είναι η μεταφορά του αγωγού, είναι ένας κλάδος μεταφοράς. Από εκεί και πέρα είναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι όμως ένα άλλο κομμάτι που καλά είναι να το δούμε έτσι πιο αναλυτικά, πώς μπορεί να διαχειριστεί το φυσικό αέριο, αλλά και άλλες μορφές όπως είναι η γεωθερμία της περιοχής μας για την τηλεθέρμανση τόσο της πόλης της Ξάνθης όσο και των άλλων οικισμών του νομού μας, που ιδιαίτερα την εποχή που διανύουμε, που το καύσιμο είναι ένα ακριβό υλικό, μπορούμε να βρούμε λύσεις που να είναι και οικολογικές και φθηνές για όλους μας. Είναι όμως ένα άλλο θέμα και καλά το θίγεται και καλά είναι να το συζητήσουμε. Να το εκμεριώσουμε μάλλον βάζοντας και τις σχετικές προτάσεις για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Να σημειώσουμε πως ήδη η μελέτη του αγωγού έχει ξεκινήσει, ενώ οι πρώτες κατασκευαστικές εργασίες αναμένονται μέσα στο 2014 και η ολοκλήρωση του στρατηγικού για τη χώρα εγχειρήματος προσδιορίζεται στο 2018.